Στεγνώνουν οι κάνουλες στα πρατήρια υγρών καυσίμων των Χανίων, καθώς οι τελωνιακοί αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με επαναλαμβανόμενες 48 ώρες απεργίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες τη νύχτα μόνο σε 10 πρατήρια στα 100 είχαν μείνει από θέματα, τα οποία όλο ένα και λιγόστευαν, ενώ από την οδό Κισάμου έως το Μάλεμε μόνο ένα βενζινάδικο ήταν σε λειτουργία. Σήμερα Παρασκευή, αν δεν αλλάξει κάτι, δεν θα μείνει βενζίνη ούτε για δείγμα, όπως έλεγαν χθες οι πρατηριούχοι. Σύμφωνα με την απόφαση της Ομοσπονδίας Τελωνιακών, οι απεργίες ξεκινούν σήμερα στις 7 το πρωί και θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου, ημέρα της πανελλαδικής απεργίας της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ. Την ίδια ώρα, για καταγγελίες που αφορούν βενζινάδικα, τα οποία δραστηριοποιούνται στον νομό και επιλούν αμόλυβδη βενζίνη με καπέλο και τιμή ανεβασμένη λόγω της απεργίας των Τελωνιακών, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων.